Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηροί. Τώρα άμεσα στις προσλήψεις προσωπικού. Όλα τα απαραίτητα μέτρα τοπικής προστασίας του υγειονομικού. Άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα, τώρα που είναι αναγκαία. Κανένας μόνος στην πανδημία. Θέλουμε δημοσία και δωρεάν υγεία. 7 Απριλίου, μέρα παγκόσμιας υγείας, επιλέξαμε σήμερα να κάνουμε αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας, να βροντοφωνάξουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλη χρόνια τώρα, αλλά το κατάλαβα με τον χειρότερο τρόπο και όλος ο κόσμος, την ανάγκη για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, σύστημα υγείας, να μπορεί να περιφρουρήσει την υγεία του λαού αποτελεσματικά και σύγχρονα, με μαζικές προσλήψεις στελεχωμένο και με τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε. Η κατάσταση, σήμερα αποφασίσαμε να σπάσουμε τη σιωπή μας, να σταματήσουμε να ειροποιούμαστε από τη μια και από την άλλη, να μας χρησιμοποιούν ως αναλώσιμους. Αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε ουσιαστική στελέχωση και εξοπλισμό για το νοσοκομείο αυτό, αλλά και για όλα τα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή ή όποια άλλη πανδημία. Σήμερα στο ΚΑΝ, παρόλο που δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς, με δυσκολία έχουμε τα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης. Με το μέτρο πιθανόν και καθόλου σε κάποια τμήματα το Σαββατοκύριακο δεν δίνονται ούτε απλές χειρουργικές μάσκες. Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση ράβοντας ατομικές μάσκες και πλένοντάς τις στο σπίτι. Αυτή είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση του ιού στη χώρα μας. Τα διαφορετικά που όλοι μας βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο ΚΑΤ ούτε έφτασαν, αλλά από ό,τι διαβάζουμε και στα άλλα νοσοκομεία. Επίσης, απαιτούμε σήμερα στο ΚΑΤ, μετράμε 300 οργανικές θέσεις και νέες νοσηλευτικό προσωπικό, 150 οργανικές θέσεις ειδικευμένων γιατρών, μετράμε δεκάδες άδειες θέσεις ειδικευμένων, μετράμε πολλά κενά σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι είναι σε έκτακτη ανάγκη το σύστημα υγείας εδώ και χρόνια. Και σήμερα με όλα αυτά που γίνονται δεν μπορούμε αποτελεσματικά να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, θέλουμε να δώσουμε ό,τι έχουμε καλύτερο για να αντιμετωπιστεί αυτή η πανδημία, αλλά συνολικότερα στην υπηρεσία του λαού, αλλά δεν έχουμε τα όπλα και παλεύουμε και αυτά. Επιλέγουν να τα δίνουν στους ιδιώτες, επιλέγουν για ακόμα μια φορά να μην επενδύουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τους φωνάζουμε ότι και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Απαιτούμε τώρα μαζικές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού μόνιμου, επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, για να μπορεί να μπει στη μάχη αντιμετώπισης της πανδημίας μέσα ατομικής προστασίας σύγχρονα για όλους. Απαιτούμε τώρα ένταξη στα βαριά και ανθυγινά. Είναι μεγαλύτερη κοροϊδία από το να μας τυπάνε φιλικά στην πλάτη και να μην μας εντάσσουν στο αυτονόητο. Ευχαριστούμε συμβαδί. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλα τα σωματεία και ευχαριστούμε και όσους ήρθαν να συμπαρασταθούν και να κάνουν δικό τους αίτημα την δημόσια υγεία, τον εξοπλισμό, την αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Σήμερα 7 του Απρίλη, μέρα για την προστασία της παγκόσμιας υγείας, εμείς είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε και να αγωνιστούμε για την προστασία της υγείας του λαού μας μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Εν μέσω πανδημίας, οι εργάτες στα εργοστάσια δίνουν τη μάχη καθημερινά για να παράγονται προϊόντα. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές μέσα στα νοσοκομεία δίνουν τη μάχη με τα λιγοστά μέσα που τους διατίθεται
για να προστατέψουν την υγεία και να σώσουν ζωές. Είμαστε όλοι στο ίδιο μετερίζι γιατί έχουμε απέναντί μας ένα σύστημα που τώρα περισσότερο από ποτέ φάνηκε η γύμνια του για να καλύψει τις ανάγκες του λαού, για να προστατεύσει την υγεία μας. Και θέλουμε να δηλώσουμε εδώ προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να μείνουμε στο καβούκι μας κλεισμένοι για να περιμένουμε στοϊκά την επόμενη μέρα. Θέλουμε να τους δηλώσουμε ότι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαστε όλοι μαζί. Την ίδια στιγμή που άλλοι βγάζουν κέρδη στις πλάτες μας, την ίδια στιγμή που συρρυκνώνεται η δημόσια υγεία για να βάλουν περισσότερα κέρδη στις τσέπες τους οι ιδιώτες, οι επιχειρηματίες, την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός, πληρώνει ακόμα και με τη ζωή του αυτή τη γύμνια. Δεν θα τους το επιτρέψουμε και θα παλέψουμε, θα διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν. Σήμερα είμαστε εδώ, συνεχίζουμε καθημερινά και μέσα στους χώρους δουλειάς και εκεί που οι συνάδελφοί μας εργάζονται και εκεί που είναι στα σπίτια τους για να περάσει αυτό το μήνυμα. Έχουμε φωνή, η φωνή μας είναι δυνατή. Έχουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας, γιατί χωρίς εμάς ούτε στα νοσοκομεία ούτε στους χώρους δουλειάς γρανάζει δεν γυρνά. Τη δύναμή μας τη συνειδητοποιούμε και προχωράμε έτσι διεκδικώντας και απαιτώντας αυτά που μας ανήκουν. Σε σήμερα το 48 φτιαχνόταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σήμερα, άμα κοιτάξουμε πίσω μας, η υγεία είναι στα χέρια μαφιόζων που πηγαίνουν με βαλίτσες μετρητά εν ονόματι κρατών ή εταιριών και αγοράζουν τις μάσκες. Τα κρατικά δήθεν μονοπόλια είναι οι μεγάλες πολυεθνικές σε ολόκληρο τον κόσμο που έχουν αφήσει σε στρατιές χαμηλοπληρωμένων εργατών και σε περιοχές όπου ληστεύουν τις πρώτες ύλες όλα τα υλικά για την παγκόσμια υγεία. Και έρχονται σήμερα με μία έρευνα παραδομένη στο κέρδος και στο κεφάλαιο. Ένα φάρμακο εμπορευματοποιημένο. Όλα τα είδη πρώτης ανάγκης περί την υγεία. Από τη σύρικα και τη φίστουλα. Με εμπάργκο σε διάφορες χώρες που τα κατάφεραν να σταθούν όρθιες. Όπως η Κούβα, να λένε πως στην Ελλάδα είναι όλα καλά γιατί θα αποκτήσουμε άλλες 500 μεθ ως το τέλος του χρόνου. Είναι η ίδια η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που λέει ότι αυτός ο τόπος, ανεξαρτήτως κορονοϊού, όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι χτες χρειαζόταν 3.500 μονάδες εντατικής θεραπείας, επί 4 άτομα η κάθε μια από αυτές. Δεν καλύπτονται με βαλώματα, δεν καλύπτονται με την καλή καρδιά καπιανών, δεν καλύπτονται με τα κέρδη μιας καταστραμμένης ΔΕΗ, οι δωρεές δεν καλύπτονται. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και παρά τις εξαγγελίες ότι όλα μπαίνουν καλώς, νοσοκομεία που οι γιατροί και οι νοσοκόμες αγοράζουν τα γάντια από τα σούπερ μάρκετ για να πάνε στα νοσοκομεία. Κανένας δεν μπορεί να κρίνει πόσα είναι τα απαραίτητα σε ένα νοσοκομείο, σε αυτό, σε οποιοδήποτε άλλο, το οποίο έχει αφαιθεί στο έλεος του Θεού, τσοντάροντας. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό με μισό αρνί δώρο για το Πάσχα. Δεν μπορεί να μιλάνε όλοι για την επόμενη μέρα και να μην λογαριάζουν την επόμενη πανδημία, τον επόμενο ιό, το επόμενο εμβόλιο, το επόμενο χώρο για το μεγάλο κέρδος. Αν η υγεία δεν γυρίσει στα χέρια αυτών που την προσφέρουν και όχι παράγουν ως προϊόν, τότε ο κόσμος θα πεθαίνει και όταν δεν θα υπάρχει ούτε τεστ, ούτε καταγραφή των πραγματικών νεκρών και των πραγματικών κρουσμάτων. Για μία ακόμα φορά μας λένε ότι είναι πόλεμος. Και στον πόλεμο μας στέλνουν για μία ακόμα φορά όλους με ατομική ευθύνη και άδεια χέρια. Αν δεν γυρίσει κυριολεκτικά τα ανάποδα αυτή η πολιτική, στην επόμενη πανδημία δεν θα υπάρχει ατομική ευθύνη, γιατί δεν θα υπάρχουν άτομα, παρατσακισμένοι άνθρωποι με το χέρι απλωμένο σε ελεημοσύνη. Το
σύνθημα από αυτό το μάθημα που δίνει η πανδημία είναι ότι άλλο είναι ο κοσμοπολιτισμός και είναι άλλο ο διεθνισμός. Είναι άλλο να είσαι κομμουνιστής και είναι άλλο να είσαι προπαγανδιστής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και θα έπρεπε εδώ να είναι μαζεμένος περισσότερος κόσμος, γιατί εμείς ξέρουμε να φυλαχτούμε επειδή μάθαμε να φυλάμε το διπλανό μας πρώτα απ' όλα. Ο αγώνας τώρα αρχίζει για μία ακόμα φορά και αν δεν πάρθει παραμάζωμα η διαδικασία εμπορευματοποίησης της υγείας, ό,τι και να συμβεί θα είναι αποτέλεσμα τύχης, φιλότιμου και πραγματικής λαϊκής αλληλεγγύης.